Γεια σε όλους, είμαι ο Γκίλγαμες και σήμερα θα διαβάσουμε μαζί και θα αναλύσουμε το καινούριο chapter του One Piece, συγκεκριμένα το 1045. Το προηγούμενο chapter, το 1044, τελείωσε δείχνοντάς μας την αρχή της μάχης μεταξύ στον Λούφι και στον Κάιντο, οπότε και γι' αυτό περιμέναμε να δούμε στο 1045 τη συνέχεια της μάχης μεταξύ τους, κάτι το οποίο όπως θα δούμε και αργότερα έγινε. Όπως κάθε εβδομάδα θα ξεκινήσουμε διαβάζοντας πρώτα το chapter και στο τέλος θα αναφέρω τα σχόλια και τις θεωρίες μου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πριν μπούμε στο βίντεο όμως, να σας θυμίσω ότι πλέον έχουμε μια σελίδα στο Patreon. Για όποιον δεν ξέρει τι είναι αυτό, ουσιαστικά είναι μια σελίδα στην οποία βάζοντας κάποια χρήματα από συγκεκριμένες επιλογές ποσών οι οποίες ήδη υπάρχουν, προφανώς μπορείς να υποστηρίξεις και εμένα με αυτόν τον τρόπο, αλλά κερδίζεις και κάποια προνόμια αυτός που θα το κάνει. Κάποια από αυτά είναι να μπει το όνομά σου στο τέλος του βίντεο, να πάρεις κάποιον ρόλο στον Discord server μας, ή ακόμα και άμα θες να συμμετέχεις σε κάποιο βίντεο μαζί μου. Προφανώς όλο αυτό δεν είναι καθόλου αναγκαστικό να το κάνει κάποιος, αλλά σε περίπτωση που ενδιαφέρεται κάποιος, link θα υπάρχει στην περιγραφή. Ξεκινώντας με το εξώφυλλο, βλέπουμε όλους τους τρόχατς να ράζουν, έχοντας κάτι σαν τέντα από πίσω τους, στην οποία γράφει Sea of Liberty ή αλλιώς η θάλασσα της απελευθέρωσης, κάτι το οποίο μάλλον αναφέρεται στο βασικό θέμα του One Piece μέχρι στιγμής, το ότι οι τρόχατς δηλαδή πάνε από νησί σε νησί και απελευθερώνουν ή σώζουν πάντα τους κατοίκους του. Το chapter αυτής της εβδομάδας λοιπόν ξεκινάει ακριβώς εκεί που μας άφησε το προηγούμενο. Συγκεκριμένα βλέπουμε τον Κάιντο να σχολιάζει πόσο ασυνήθιστο είναι το φρούτο του Λούφι, λέει μάλιστα ότι πλέον μπορεί να χειριστεί το σώμα του με πολύ περισσότερη ευκολία. Όπως και ότι πλέον μπορεί να μετατρέψει το περιβάλλον γύρω του σε λάστιχο. Ένα awakening το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με κάποιο που θα έκανε ένα παραμύσει αφρούτο, και όλο αυτό φαίνεται πολύ παράξενο στον Κάιντο, καθώς λέει ότι εκτός αυτού, το φρούτο του του δίνει και τις ιδιότητες και τις μορφές, τις οποίες μπορούν να κάνουν αποκλειστικά μόνο τα ζώα φρούτα. Όσο ο Κάιντο τα λέει λοιπόν όλα αυτά, ο Λούφι έχοντας κάνει το έδαφος λάστιχο, κάθεται και κάνει τραμπολίνο μπροστά του τελείως χαλαρός, κάτι το οποίο νευριάζει πάρα πολύ τον Κάιντο και πάει να τον δαγκώσει, αλλά ο Λούφι καταφέρνει να αμυνθεί, φουσκώνοντας τα άκρα και τους μύες του. Ο Λούφι σταματάει να κρατάει το στόμα του Κάιντο και μπαίνει μέσα στο σώμα του. Ο Λούφι λοιπόν όσο είναι μέσα στον Κάιντο, φουσκώνει ακόμα παραπάνω το σώμα του, χρησιμοποιώντας τον Gum Gum No Balloon, άρα βλέπουμε ότι ο Λούφι, παρόλο που πλέον έχει άλλο φρούτο, συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον Gum Gum No, κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό, καθώς ο Λούφι δεν ξέρει καν ότι έχει κάποιο άλλο φρούτο. Και πέρα από αυτό είναι και ο Λούφι κιόλας, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Ο Λούφι φουσκώνει πολύ λοιπόν, και εφόσον είναι μέσα στον Κάιντο, τον αναγκάζει να φουσκώσει και εκείνο στο σώμα του. Παράλληλα, Γιαμάτο με τον Μομονόσκε, οι οποίοι έχουν επιστρέψει στην οροφή, βλέπουν τον Κάιντο με το παράξενο φουσκωμένο σώμα του, κάτι που σκαλώνει πάρα πολύ τη Γιαμάτο, καθώς λέει ότι δεν έχει ξαναδεί τον Κάιντο να έχει κάποια τέτοια μορφή. Θα το πω και πιο μετά, αλλά στο πω και εδώ. Το σώμα του Κάιντο είναι ικανό να φουσκώσει τόσο πολύ, επειδή όπως είπε και ο ίδιος, ο Λούφι είναι ικανός να μετατρέψει τα πάντα γύρω του σε λάστιχο. Αυτό προφανώς δεν ισχύει μόνο για άψυχα αντικείμενα, αλλά ισχύει και για τους αντιπάλους του. Άρα σε αυτή τη φάση έχει κάνει λάστιχο τον Κάιντο, και γι' αυτό μπορεί κιόλας να φουσκώσει τόσο το σώμα του. Αυτό θα το δούμε και πιο έντονα στο τέλος του chapter, αλλά είπα να το πω από τώρα. Ο Κάιντο σοκάρεται λοιπόν, καθώς βλέπουμε δύο χέρια του Λούφι να βγαίνουν από τα μάτια του σε μια πολύ ανατριχιαστική σκηνή. Ο Λούφι λοιπόν πιάνεται από τη μύτη του Κάιντο και εκτοξεύει τον εαυτό του έξω από το στόμα του. Η Γιαμάτο και ο Μομονόσκι που βλέπουν όλο αυτό το σκηνικό έχουν σοκαριστεί τελείως από αυτά που βλέπουν. Βλέπουμε στη συνέχεια τον Λούφι να ξεφυσάει όλο τον αέρα που είχε μέσα του και να εκτοξεύεται πάνω στα σύννεφα, και πέφτοντας χρησιμοποιεί μια καινούρια κίνηση, το Gum Gum No Giant. Βλέπουμε δηλαδή από τα σύννεφα έναν γιγαντιαίο Λούφι να βγαίνει. Σε ένα πολύ όμορφο double page βλέπουμε αυτή την καινούρια μορφή του Λούφι, η οποία έχει σοκάρει τους πάντες τριγύρω του. Ο Μομονόσκι δεν μπορεί να πιστέψει τι βλέπει, δεν έχει καταλάβει καν ότι είναι ο Λούφι, το καταλαβαίνει μάλιστα επειδή ακούει τη φωνή του. Ο Κάιντο λοιπόν ξαναεπιτίθεται, δαγκώνοντας τον Λούφι, τον οποίο βλέπουμε να αντιδράει στο δάγκωμα με ένα πολύ αστείο πρόσωπο. Εκείνος τον πιάνει λοιπόν και με τα δύο χέρια, όσο ο Κάιντο συνεχίζει να είναι στη μορφή δράκου, και αρχίζει και τον κουνάει πάνω κάτω, κάνοντας έτσι σκηνάκι με τη μορφή δράκου του Κάιντο. Μιλάμε για το ultimate disrespect από τον Λούφι. Σιγά σιγά αρχίζουν και χάνουν τη φόρα τους, καθώς ήταν στον αέρα τόση ώρα, οπότε αρχίζουν και πέφτουν προς την αγκασίμα. Όσο είναι ακόμα στον αέρα, ο Κάιντο προσπαθεί να κάνει ένα μπόλο breath, πετυχαίνοντας τον Λούφι, κάτι το οποίο τρομοκρατεί full τη Γιαμάτο, γιατί προφανώς οι περισσότεροι χαρακτήρες θα είχαν πεθάνει από αυτό. Είναι μια κίνηση η οποία κυριολεκτικά σε καίει ζωντανό. Βλέπουμε τον Λούφι λοιπόν σε μια τελείως μαύρη και καμένη φιγούρα να αρχίζει να πέφτει από τον ουρανό. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει πάθει κάτι ιδιαίτερο. Νευριάζει κιόλας μάλιστα, καθώς ανοίγει τα μάτια του, σφίγγει τα δόντια και αρχίζει και τρέχει πίσω στο κρανίο του Σονιγκασίμα, γιατί προφανώς από αυτή την κίνηση τον είχε στείλει μακριά ο Κάιντο. Μάλιστα αφήνει και φωτιές πίσω του, κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Να πω γενικά ότι όλη η μάχη μέχρι στιγμής έχει πάρα πολύ κωμικό χαρακτήρα και θα πρότεινα να διαβάσετε το chapter μόνοι σας, γιατί σίγουρα θα καταλάβετε πόσο πιο διασκεδαστικό είναι βλέποντας και τις εικόνες. Ο Λούφι πάει να επιτεθεί λοιπόν, κάνοντας ακόμα μια Gum Gum No κίνηση, και ο Κάιντο τον καλωσορίζει, χτυπώντας τον στο κεφάλι με το ροπαλό του, στέλνοντας τον έτσι και μέσα στο κρανίο του Σονιγκασίμα. Βλέπουμε λοιπόν το κεφάλι του Λούφι να περνάει μέσα από το κρανίο, με τα μάτια του να εκτοξεύονται από το κεφάλι του για άλλη μια φορά.
Ο Λούφι τονίζει ότι πόνισε κιόλας αυτό, οπότε καταλαβαίνει πόνο από ό,τι φαίνεται, εκτός άμα κάνει πλάκα βέβαια. Δεν είναι απίθανο γιατί όλο το θέμα της μάχης μέχρι στιγμής αυτό είναι. Όλοι οι στρατιώτες του Κάιντο που βλέπουν το κεφάλι του Λούφι τρέχουν τριγύρω τρομαγμένοι. Επίσης βλέπουμε και όλους τους συμμάχους του Λούφι να παίρνουν την ίδια έκφραση έχοντας αυτά τα πεταγμένα μάτια. Ακόμα και πιο σοβαροί χαρακτήρες όπως ο Λο και ο Κιντ βλέπουμε να έχουν αυτό το κωμικό στοιχείο και προφανώς και το βλέπουμε και στους άλλους χαρακτήρες όπως είναι ο Τσόπερ, η Τάμα και η Νάμι. Ο Λούφι λοιπόν φαίνεται νευριασμένος που συνεχίζει για το εξήλο, ξεκολλάει το κεφάλι του από το κρανίο και κάθεται μπροστά από τον Κάιντο, ο οποίος λίγο πολύ δεν μπορεί να πιστέψει τι βλέπει γενικά. Μάλιστα σχολιάζει ότι όλες αυτές οι κινήσεις και ο τρόπος που πολεμάει ο Λούφι πλέον μοιάζει λες και έχει βγει από κάποιο βιβλίο κόμικ. Είναι λες και σπάει τον τέταρτο τοίχο εδώ όντα, για όλους εμάς που παρομοιάζουμε τον καινούριο Λούφι με Looney Tunes. Το πλάνο λοιπόν ξεκινάει βλέποντας την πλάτη του Λούφι, ο οποίος φαίνεται αρκετά κουρασμένος. Ο Κάιντο ωστόσο παραδέχεται το performance του και του λέει ότι μάλλον έχει φτάσει στα όρια του από ό,τι φαίνεται, καθώς ο Λούφι όντως είναι πάρα πολύ κουρασμένος, και του προτείνει να σταματήσει καθώς δεν μπορεί να τον κερδίσει. Ο Λούφι νευριάζει με αυτό και του λέει να σταματήσει να μιλάει, καθώς είναι μια χαρά. Και βλέπουμε τον Λούφι σε αυτή την καινούργια μορφή που έχει, με τα μαλλιά του να είναι φωτιά δηλαδή, σιγά σιγά να αρχίζει να χάνει τη φωτιά από τα μαλλιά του, παίρνοντας έτσι και την κανονική μορφή του, και μάλιστα όσο περνάνε τα δευτερόλεπτα, φαίνεται σαν να γερνάει και να λιώνει το πρόσωπό του. Παραδέχεται λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένος, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι και αδυναμία του Gear 5, το ότι παίρνοντας αυτή τη μορφή δηλαδή του τρώει όλο αυτό πάρα πολύ ενέργεια. Η μούρη του έχει αλλάξει τόσο πολύ σε σημείο που ο Κάιντο τον ρωτάει ποιος είναι, ο οποίος Κάιντο να πω ότι μάλλον είναι και αυτός κουρασμένος πλέον, γιατί κάθεται στο έδαφος και ξεφυσάει. Ο Λούφι του λέει ότι έχει δίκιο, καθώς παραλίγο να πεθάνει, λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ κουραστικό το να κρατάει αυτή τη μορφή. Ο Κάιντο του προτείνει να πεθάνει και προσπαθεί να τον πείσει λέγοντας του ότι αυτή η μάχη μεταξύ τους θα γραφτεί στην ιστορία. Ο Λούφι προφανώς δεν το δέχεται αυτό, καθώς λέει ότι δεν το θέλει καθόλου, γιατί άμα πεθάνει, το μόνο που θα μείνει θα είναι τα κόκαλά του και των φίλων του. Επιστρέφουμε στις αντιδράσεις του Μομονόσιο και της Γιαμάτο. Η Γιαμάτο επιτέλους κατάλαβε ότι αυτός που βλέπει είναι ο Λούφι και λέει συγκεκριμένα ότι τα ρούχα του και τα μαλλιά του έχουν πλέον άσπρο χρώμα, και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούσε να καταλάβει ποιος είναι, και ο Μομονόσιο λέει ότι η φωνή του Λούφι σιγά σιγά αρχίζει και εξαφανίζεται. Στη συνέχεια ο Λούφι σηκώνεται σιγά σιγά, λέγοντας ότι δεν μπορεί να τελειώσει έτσι η μάχη. Αναφέρει μάλιστα κάποια ονόματα τα οποία μάλλον του δίνουν όθηση για να συνεχίσει τη μάχη. Συγκεκριμένα αναφέρει τον Μομονόσκε, την Τάμα, τον Γκίεμον και τον Πέντρο. Ο Κάιντο τον ειρωνεύεται, καθώς γελάει και του λέει ότι θα πεθάνει. Ο Λούφι πλέον νευριάζει ακόμα πιο πολύ και του λέει ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει περίπτωση να τον τρομάξει. Ο Λούφι λοιπόν διατάζει την καρδιά του να χτυπήσει ακόμα πιο δυνατά. Κάτι το οποίο ξαφνικά γιατρεύει τον Λούφι. Να πω ότι αυτό σίγουρα δεν σημαίνει ότι ο Λούφι μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την αδυναμία του Gear 5, γιατί όσες φορές και να κάνει την καρδιά του να ξαναχτυπήσει τόσο γρήγορα και να ξαναπάρει κανονικά αυτή τη μορφή που έχει, κάποια στιγμή η μάχη του θα τελειώσει και θα πρέπει να παραμείνει στην κανονική του μορφή. Άρα, όσο πιο πολύ το ζορίζει, λογικά και τόσο πιο δύσκολο θα του είναι να ζήσει στην κανονική του μορφή. Δεν ξέρω ακόμα πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτή η μάχη, θα τα πούμε και στο τέλος του βίντεο. Θα πω για την ώρα ότι απλά έχουμε έναν Λο κοντά, οπότε δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε τόσο. Ο Λούφι ξανασηκώνεται λοιπόν, και ο Κάιντο πάει να τον βαρέσει με το ροπαλό του. Η Γιαμάτο φωνάζει στον Λούφι να προσέξει. Ο Λούφι λοιπόν τρώει κατευθείαν χτύπημα στο κεφάλι από το ρόπαλο του Κάιντο, το οποίο ουσιαστικά αλλάζει το σχήμα όλου του κεφαλιού του Λούφι. Το κεφάλι του συγκεκριμένα έχει γίνει σαν το πάνω μέρος ενός αγγλικού ερωτηματικού, και βλέπουμε ακόμα και σημάδια από τα καρφιά που είχε το ρόπαλο να φαίνονται. Η Γιαμάτο σοκάρεται από όλο αυτό για άλλη μια φορά, και ο Λούφι αρχίζει και τρέχει από τον Κάιντο όσο φωνάζει ότι πόνο σε αυτή η επίθεση. Ο Κάιντο ξανασηκώνει κατευθείαν το ρόπαλό του και χτυπάει κατά μέτωπο τον Λούφι για ακόμα μια φορά. Ο Κάιντο λοιπόν τον χτύπησε στο κεφάλι, και επειδή ο Λούφι είχε κάνει το πάτωμα λάστιχο, ουσιαστικά αυτό λειτουργήσε σαν τραμπολίνο, στέλνοντας τον Λούφι πολύ ψηλά στον αέρα, κάτι το οποίο τον έκανε να μην φάγει τόση ζημιά. Βλέπουμε τον Λούφι λοιπόν να ετοιμάζεται για την αντεπίθεσή του, κάνοντας μια αντίστροφη μέτρηση. Πηδάει πάνω σε ένα βράχο λοιπόν και εκτοξεύεται προς τον Κάιντο, καθώς κουνάει το χέρι του γύρω-γύρω σαν να είναι προπέλα. Ο Κάιντο σχολιάζει από μέσα του ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Λούφι, καθώς μπορεί να κάνει όλο του το σώμα άσπρο. Λέει ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το Armament και το Conqueror's Haki, και λέει μάλιστα ότι δεν έχει δει ποτέ έναν τόσο περίεργο τρόπο μάχης, ο οποίος όχι μόνο έχει την ιδιότητα να αλλάξει το περιβάλλον γύρω του, αλλά το επιτρέπει μάλιστα να αλλάξει και τους ίδιους τους αντιπάλους του. Ο Κάιντο λοιπόν φωνάζει ότι κανένας σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να τον κερδίσει, και βλέπουμε την μπουνιά του Λούφι να χτυπάει κατευθείαν στο πρόσωπο των Κάιντο, με το χέρι του συγκεκριμένα να περνάει μέσα από το πρόσωπό του, σαν να το άφησε τρύπα. Η Γιαμάτο και ο Μομονόσκι σοκάρονται, και στο τελευταίο πάνελ βλέπουμε τον Κάιντο να πέφτει ανέστητος. Ο Λούφι κλείνει το chapter, λέγοντας ότι όλο αυτό έχει πάρα πολύ πλάκα, και αναφέρεται στη μάχη μεταξύ τους προφανώς, και ρωτάει και τη γνώμη του Κάιντο. Πριν μπούμε στις τελευταίες μου σκέψεις, να πω ότι προφανώς αυτή η μπουνιά δεν άφησε τρύπα στο πρόσωπο του Κάιντο.
καθώς όπως έχουμε δει ήδη πάρα πολλές φορές μέσα στο chapter, ο Λούφι απλά μετέτρεψε το κεφάλι του Κάιντο σε λάστιχο και έτσι η μπουνιά του ουσιαστικά πήρε το πρόσωπο του Κάιντο μαζί με το χέρι του πίσω. Αυτό ήταν λοιπόν το chapter για αυτή την εβδομάδα. Όπως είχαμε προβλέψει, το μόνο που θα βλέπαμε θα ήταν και η συνέχεια της μάχης μεταξύ τους. Προσωπικά πιστεύω ότι έτσι θα συνεχιστούν και τα επόμενα chapters. Απλά όσο προχωράμε θα παίρνουμε και παραπάνω στοιχεία για τις καινούργιες δυνάμεις του Λούφι. Σε αυτό το chapter μάθαμε ότι το Awakening του Λούφι του προσφέρει ευχέρεια να εναλλάσσει εύκολα τα gears του, σύν του ότι το Awakening του είναι ουσιαστικά μια μίξη όλων των ειδών των φρούτων, είτε αυτό είναι παραμύσια στο οποίο μπορεί να επηρεάζει το περιβάλλον κάνοντας το λάστιχο, είτε αυτό είναι ζώαν, καθώς έχει τη γρήγορη ανάρρωση που βλέπουμε στους ζώων users, και εγώ προσωπικά περιμένω να δω και τις καινούργιες του δυνάμεις της φωτιάς που θα έχει, όπου θα είναι και Λόγκια. Όπως και να έχει, για μένα αυτό το chapter ήταν πραγματικά genius, όσο και αν αυτή η μάχη προσπαθεί να γίνει κωμική, υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο στο background, το οποίο είναι ότι ο Λούφι πεθαίνει. Όπως είπε και ο Κάιντο, μπορεί ο Λούφι να περνάει τόσο καλά και να διασκεδάζει μέχρι στιγμής, αλλά στην πραγματικότητα, όσο εξελίσσεται αυτή η μάχη, ο Λούφι ουσιαστικά σκοτώνει τον εαυτό του. Μπορεί όλο αυτό να φαίνεται τελείως κωμικό, με μια γρήγορη ματιά, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ σκοτεινό. Όπως είπα, δεν ξέρω πώς θα καταλήξει όλο αυτό για τον Λούφι, αλλά μια θυσία του Λό θα είναι ένα ίσως πολύ πιθανό σενάριο για τη συνέχεια. Γιατί πραγματικά όλο αυτό το recoil που έχει ο Λούφι κάνει πάρα πολύ κακό στο σώμα του και δεν θέλω να φαντάζομαι πώς θα είναι μετά τη μάχη τους. Γιατί να πούμε ότι ο Λούφι μπορεί να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που είναι τώρα, αλλά τον βλέπουμε ήδη οριακά να μένει ζωντανός και πλέον κιόλας έχει φτάσει στο απόλυτο power up του, έτσι. Δεν νομίζω να έχει κάποιο άλλο σε αυτό το arc. Και από την άλλη, ο Κάιντο ούτε καν έχει χαρατζουνιστεί μέχρι στιγμής. Μπορεί να έμεινε ανέστητος τώρα στο τέλος του chapter μετά από την μπουνιά που έφαγε από τον Λούφι, αλλά ο Κάιντο μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει καν το awakening του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ακόμα υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ τους. Πραγματικά βλέπουμε τον Λούφι να χορεύει με τον θάνατο. Ακόμα και από την αρχή του μάγκα, δηλαδή, αυτό ήταν το στοιχείο του Λούφι, καθώς τον βλέπαμε να δέχεται σφαίρες και κανονιές στο κεφάλι, απλά και μόνο επειδή πίστευε πάρα πολύ στις δυνάμεις του φρούτου του. Μπορεί αυτή η μάχη, όπως είπα, να είναι αστεία και τελείως goofy, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ με το χαρακτήρα του Λούφι από την αρχή της σειράς. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε έναν χαρακτήρα ο οποίος δεν φοβάται καθόλου, ακόμα και να πεθάνει πολεμώντας το πιο δυνατό κτίνος του κόσμου. Απλά καλό είναι να κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι όλη αυτή η πολύ παραπάνω πίστη που έχει ο Λούφι στις ικανότητές του, πολλές φορές την έχει πληρώσει. Αυτό ήταν το chapter αυτής της εβδομάδας λοιπόν. Από ό,τι φαίνεται και την επόμενη εβδομάδα που δεν έχουμε break, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τη μάχη μεταξύ τους. Ελπίζω κάποια στιγμή να μάθουμε και τι απέγινε ο Ζόρο. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε και τα επόμενα μου βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο. Γεια σας!